πρωί είναι λίγο πιο άβολο τέλος πάντων, σε λύνει στον υβροχό, μπορεί έτσι να νιώθετε μια μεγαλύτερη ένταση κι εσείς ή μια μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμά σας από το απογευματάκι και μετά. Η σελήνη περνάει στους εχθρούς, είναι πιο φιλική προς το δικό σας ζώδιο ή μια φιλική σχέση, μια προσωπική σχέση, ερωτική σχέση μπορεί να σας απασχολήσει πιο πολύ ή αν είστε γονείς μπορεί να είναι το θέματα ενός παιδιού που μπορεί να σας απασχολήσουν περισσότερο. Δεν είναι αρνητικές οι όψεις που θα κάνει η σελήνη, τουλάχιστον όχι τη σημερινή μέρα, γιατί αύριο συναντώντας τον Άρη μπορεί να είναι λίγο πιο πιεστικά τα πράγματα. Οπότε ας έχετε στο μυαλό σας ότι ό,τι το πρωί δεν μπορεί να γίνει με έναν εύκολο τρόπο, μπορεί να γίνει με πραγματικά εύκολο τρόπο τις απογευματινές ώρες. Αν μπορείτε λοιπόν κάτι να μεταθέσετε, κάτι να το πάτε πιο πέρα στο πρόγραμμα, μπορεί φυσικά να μην μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα κάνετε υπομονή τις πρωινές ώρες τέλος πάντων, που είπαμε ότι είναι λίγο πιο πιεστικές και λίγο πιο δύσκολη. Αυτό από πού βγαίνει ρε παιδιά το πλάνο αυτό? Αυτό τώρα εντάξει είναι... Από πού βγαίνει το πλάνο αυτό πείτε μου. Έλα ρε Σωτήρη, έλα ρε Σωτήρη, δηλαδή τρέλανε μας τώρα. Τι να πούμε και vendors, κάτι τι γίνεται, project manager, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, τον εμπνέουν φαίνεται αυτά που είπα για το Σκορπιό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αύριο να ενεπνεύστη. Είσαι χαρούμενος για αύριο? Εμείς αυτό θέλουμε να ξέρουμε, Δημήτρη. Δημήτρη, έτσι, πού είσαι? Έτσι, πέτα είσαι χαρούμενος σήμερα για αύριο, Δημήτρη? Αύριο μεγάλη μέρα, Δημήτρη. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Πάμε γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Για τους τοξότες. Μπράβο, καταρχήν. Μπράβο, μπράβο. Ξεχνάμε κάποια πράγματα. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, για τους τοξότες τώρα, ναι, να πω ότι αυτή η σελήνη στους εχθρούς ότι σας πάει γάντι, δεν σας πάει. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι λοιπόν μέρες οι οποίες καλώς ή κακώς έχουν μεγαλύτερη πίεση για το δικό σας ζώδιο. Το πρόγραμμά σας φαίνεται ότι μπορεί να είναι περισσότερο φορτωμένο και σήμερα και την αυριανή ημέρα, μη σας πω και το Σάββατο, δηλαδή... Από όλες τις επόμενες μέρες, εγώ την Κυριακή βλέπω για πιο ωραία, οπότε κάντε το κουμάντο σας στα πράγματα που έχετε να κάνετε. Σήμερα, ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, αλλά δεν είναι κάτι που θα σας δυσκολέψει τόσο πολύ και θα σας πιέσει τόσο πολύ. Θεωρώ την αυριανή ημέρα αρκετά πιο πιεστική για σας, πιο κουραστική, πιο απαιτητική και σε θέματα που αφορούν τη δουλειά και σε θέματα που αφορούν το σπίτι. Μην ξεχνάμε ότι από σήμερα μπαίνει και ο Ερμής, έχει μπει δηλαδή στο ζώδιο του τοξότη, άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τρέξιμο από εδώ και κάτω για να τα προλάβετε όλα, όσα τέλος πάντων μπορεί να έχει ο καθένας να κάνει. Πέρα από το κομμάτι των υποχρεώσεων, η σελήνη στους εχθρούς, επειδή είναι μια σελήνη σε ζώδιο του νερού, έχει και μια αίσθηση λίγο, θα το πω, σε εισαγωγικά ασφυξίες, δηλαδή μπορεί να νιώθετε με όλα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά σας, ότι έχετε μια τεράστια πίεση και μια αίσθηση ότι πνίγομαι και δεν προλαβαίνω. Είναι αυτές οι μέρες, όχι τόσο πολύ σήμερα, είπαμε αύριο είναι πιο πολύ έτσι, μια τέτοια μέρα και το Σάββατο έχει πίεση, okay. Θα το αντέξετε κι εσείς, είναι δύο μέρες μόνο, δεν σημαίνει ότι στραβώνει κάτι, απλά ζορίζεστε πιο πολύ να καταφέρετε τα πράγματα που μπορεί να είναι πολλά μέσα στο πρόγραμμά σας. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Πάμε, με ενδιαφέρει πολύ. Τι? Με ενδιαφέρει πολύ, βέβαια, γιατί λοιπόν έχω και τις σελήνες στους πολλά. Τις είναι και οι μέρες αυτές τέτοιες. Ναι, κοίταξε να δεις, το ότι έχεις τις σελήνες στους εχθρούς συγκεκριμένα εσύ, και μπορεί και κάποιοι άλλοι εγώ καιροι, ναι, διαφοροποιεί λίγο το πράγμα. Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει μία μεγαλύτερη πίεση σε ψυχολογικό επίπεδο, κυρίως την αυριανή μέρα. Η αυριανή είναι πιο δύσκολη μέρα. Σημερινή... Για μην πει αυτά που λες. Αυτά που λες. Λοιπόν, ναι, σήμερα βγαίνει τέλος πάντων ό,τι και αν έχετε καλύτερα το πράγμα. Ό,τι έχει να κάνει... Εγώ λέω πάντως να γελάμε. Φυσικά, φυσικά. Όχι, καλέ, όχι, θα κυμπαναγιάς. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις μέρες έχετε κι εσείς μια αρκετά φορτωμένη καθημερινότητα, συζητήσεις, επαφές με κόσμο, προώθηση της δουλειάς σας, ό,τι έχει να κάνει γενικώς με θέματα δουλειάς, με θέματα σπουδών για τους νεότερους σε ηλικία.
είναι μέσα στα πλαίσια αυτών των ημερών, έμφαση δηλαδή στο κομμάτι της επικοινωνίας περισσότερο, αλλά ξαναλέω, σήμερα λίγο πιο ήπια όλο αυτό και μάλιστα επειδή κάνει και αυτή την πολύ ωραία όψη σελήνη με την Αφροδίτη προς το βράδυ, νιώθω ότι έτσι λίγο τις βραδινές ώρες κάπως μπορείτε να χαλαρώσετε. Αύριο είναι λίγο πιο πιεστική ημέρα, okay, είπαμε μία μέρα είναι, θα περάσει, θα το αντέξετε. Δεν κουνιέμαι μόνο μου, κουνάει τον καναπέ ο κρατερός, αν δεν το κάνω εγώ. Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Για τους υδροχώους, οι πρωινές ώρες σήμερα που είναι η σελήνη στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου σας έχουν λίγο κάτι πιο πιεστικό, άρα έχετε να κάνετε περισσότερα πράγματα ή έχετε τέλος πάντων μια πίεση που από κάπου έρχεται, είτε μπορεί να αφορά ένα θέμα υγείας, μπορεί να αφορά ένα θέμα επαγγελματικό, κάποιος που μπορεί να σας πιέζει σε ένα deadline, σε ένα όριο το οποίο πρέπει να κρατήσετε. Από το μεσημέρι και μετά είναι αρκετά πιο καφησυχαστικά τα πράγματα. Συγγνώμη. Και φαίνεται ότι θα έχετε να ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας. Γενικώς τα οικονομικά, επειδή αυτή εδώ πέρα η χρονιά ήταν μια χρονιά πολύ έξοδη για τους υδροχώους, αυτό ισχύει και για τους λέοντες, καταλαβαίνω ότι στο κλείσιμο της χρονιάς μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη αγωνία για το τι θα γίνει παρακάτω, αν δηλαδή θα υπάρξει ένα φως στο πορτοφόλι. Και θέλω πραγματικά να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που προέκυψε μέσα στο 2018 δεν πρόκειται να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά. Ίσα-ίσα το 19 θα σας δώσει αρκετές ευκαιρίες να φέρετε σε μία ισορροπία το κομμάτι εσόδων-εξόδων και να βγείτε και κερδισμένοι μάλιστα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές. Άρα καταλαβαίνω το άγχος που μπορεί να έχετε ειδικά αυτή εδώ την περίοδο, οι υδροχώοι και είπαμε και οι λέοντες, μέχρι το τέλος του μήνα που είναι λίγο πιο ασφικτικό, αλλά τουλάχιστον η επόμενη χρονιά έρχεται με πολύ καλύτερες προοπτικές. Κρατήστε αυτό για να μπορείτε να κάνετε περισσότερη υπομονή μέσα σε αυτό εδώ πέρα το μήνα που είναι λίγο πιο ζόρικος. Αυτά λοιπόν για τους υδροχώους. Πάμε να δούμε τους ηχθείς. Πού τους αγαπάμε τόσο πολύ. Φυσικά. Για τους ηχθείς λοιπόν, το πρωί εντάξει είναι λίγο πιο περίεργο με την έννοια ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό θέμα, να σας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα αυτό ή να είναι κάτι που μαθαίνετε, κάτι που μπορεί να έρχεται ως πληροφορία και κάπως να σας αναστατώνει σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα επαγγελματικά ή μπορεί απλά να είναι το άγχος για τη δουλειά και το πώς θα πάει, τι θα γίνει. Από το μεσημέρι και έπειτα η σελήνη περνάει στο δικό σας ζώδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το άγχος θα καταλαγιάσει. Αντιθέτως, όταν η σελήνη περνάει στο ζώδιό μας, νιώθουμε είμαστε πιο αγχώδεις, θέλουμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα, νιώθουμε λίγο σαν τους πρωταγωνιστές των ημερών αυτών, άρα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Σχέσεις, συνεργασίες, ενδεχομένως και κάποια θέματα υγείας μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν λίγο περισσότερο. Ας είστε πιο προσεκτικοί, κυρίως οι γεννημένοι το Μάρτιο. Είναι μια επιρροή που επηρεάζει πιο πολύ εσάς του Μαρτίου παρά εσάς του Φεβρουαρίου. Και ξαναλέω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, επειδή θα βρίσκεται ο Άρης στο ζώδιό σας και είναι πάντα μια κουραστική επιρροή αυτή, απαιτητική επιρροή, που από τη μια πλευρά μπορεί να σας κάνει δυναμικούς, αλλά από την άλλη πλευρά ή πιο διεκδικητικούς στα θέματά σας, από την άλλη μπορεί να φέρνει διάφορα απρόοπτα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να δείξετε όσο μπορείτε έτσι λίγο κουράγιο και δύναμη μέχρι το τέλος της χρονιάς που θα είναι ο Άρης στο δικό σας ζώδιο. 31 του μήνα μαζί με την χρονιά φεύγει και ο Άρης από το ζώδιό σας, οπότε λίγο πέφτουν οι τόνοι και νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα περάσετε ωραία μέσα στον επόμενο μήνα και φυσικά την περίοδο των γιορτών, κυρίως την πρωτοχρονιά.